Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Άμεση ήταν η αντίδραση των εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από την απόφαση του Λευκού Οίκου να επιβάλει δασμού στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και το Μεξικό. Πρόκειται για καθαρό προστατευτισμό, σχολίασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν μεγάλη λίστα με αγαθά και προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί ως αντίπεινα. Και ο Καναδάς, ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την Κίνα, στην ίδια γραμμή απάντησε και αυτός με την επιβολή δασμών σε εξαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Μεξικό τώρα δήλωσε ότι θα επιβάλει και αυτό δασμού στις εισαγωγές Αμερικής σε προϊόντα όπως χοιρινό, φρούτα, τυριά και χάλιβα. Και ο εμπορικός πόλεμος κλιμακώνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα συνεδριάσει για το θέμα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στις 15 Ιουνίου. Η Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάσει στους δανειστές στοιχεία που να αποδεικνύουν πως από το Μάρτιο έως σήμερα έχει αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και έχει επεκτείνει πανελλαδικά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποδόση του ενός δισεκατομμυρίου που διασφάλισε με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα επιστραφεί στο Ταμείο του ESM. Ωστόσο, σήμερα οι συνολικές καταβολές δεν έχουν ξεπεράσει 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πληρωμές που πιστοποιούνται με τη μεθοδολογία των θεσμών είναι ακόμη μικρότερες. Το τέλος των αυτοκινήτων που τρέχουν με ντίζελ προαναγγέλει η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας Ελσβιέτα Μπιενκόφσκα, εκτιμώντας ότι το Diesel Gate ήταν ένα σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ είναι τελειωμένα, δήλωσε στη συνέντευξή της στον Bloomberg και η Ευρωπαία Επίτροπος. Εκτιμάται ότι το σκάνδαλο με την παραποίηση των στατιστικών για τις εκπομπές Report στις ΗΠΑ, την οποία παραδέχτηκε το 2015 η Volkswagen, μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμαστεί για την τεχνολογική επανάσταση που έρχεται στις οδικές μεταφορές. Στόχος είναι η Ευρώπη να διατηρήσει πρωτοκαθεδρία της στην αυτοκινητοβιομηχανία σε μια εποχή που εντείνεται ο ανταγωνισμός τόσο από τις ΗΠΑ που εδρεύει η Τέσλα, όσο και από την Κίνα από την οποία προέρχονται περίπου τα μισά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο και μέσα σε 757,97 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.